σας, γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε, πώς θα περνάτε, τι νέα, πώς πάνε οι διακοπές. Πείτε μου πώς πάνε οι διακοπές, πείτε μου πώς πάνε τα μπάνια, πείτε μου πώς πάνε τα μαυρίσματα, όλα. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα vlog, summer vlog. Μου έχετε ζητήσει vlog από διακοπές και... Ταταν! Vlog διακοπών! Πρώτη μέρα διακοπών, ξύπνησα, ετοιμάζω πρωινό. Εδώ έβαλα το κουκαλάκι μου, το project σώμα, το αγαπημένο μου, με το πιτζαμάκι μου. Και ετοιμάζω πρωινό. Στις διακοπές εγώ συνήθως, ειδικά τώρα όταν είμαι στο πορτοχέλι και είμαι στο σπιτάκι μου κτλ, προτιμώ να προσέχω λίγο μέσα στη μέρα για να τρώω το βράδυ ό,τι θέλω. Οπότε έχω βράσει αυγά. Εδώ αυγουλάκια, τα οποία θα τα καθαρίσω, θα τους βάλω έτσι λίγο ελαιολαδάκι από πάνω και θα τα φάω, θα πάρω μετά σαντουιτσάκια μαζί στην παραλία, στη θάλασσα. Και θα είμαι έτσι λίγο σε μια πιο diet κατάσταση μέχρι το βράδυ που θα μπορώ να φάω ό,τι θέλω. Οπότε αυτή είναι η λογική, παιδιά, στις διακοπές. Ναι, μεν στις διακοπές τρώμε ό,τι θέλουμε γιατί διακοπές είμαστε, αλλά όταν πας στο εξοχικό και έχεις τη δυνατότητα, γιατί να μην προσέξεις μες τη μέρα και το βράδυ να κάνεις ό,τι θες. Σωστό. Πάμε να φτιάξουμε πρωινό, να το φάμε και μετά τα λέμε παραλία. Άρα ξεκινήσαμε για το μπάνιο μας. Είναι αυτή η αίσθηση μόλις βγαίνεις από το νεράκι, τέλεια. Βρείτε εδώ το ποιό. Το σαπ θα μπουν και πλάνα σαπ, γιατί έχω γίνει δινή σάπερ αυτό το καλοκαίρι. Έχω ξελιχθεί σε δινή σάπερ. Και ήρθε η ώρα αλλαγής μαγιό, να μπει στεγνό, εδώ, για να γίνει lunch break. Και αφού εξαιρετικά περίτεχνα το μαγιό αλλάχθηκε και μπήκε αυτό για να μπορεί να γίνει και ένα μαύρισμα λίγο πιο σωστό, είναι αυτό το μαγιό, θα φάω στο ντουιτσάκι, γιατί πίνασα. Θα βάλω την κάμερα, καλά δεν είναι, ναι, θα βάλω εδώ την κάμερα, σε αυτό το εξαιρετικό πλάνο, όπου φοράω μαγιό, απλά δεν φαίνεται καλά γιατί είναι στράπλες. Έχω κάνει εδώ ψυγιάκι με σαντουιτσάκια, με κάσιους από το κάρπο που τρελαίνομαι, με σταφυλάκι και έχουν γίνει κάποια εξαιρετικά σάντουιτς εδώ με σαλαμάκι και γραβιέρα. Γραβιέρα τραχιάς εδώ από την περιοχή αυτή, θα είναι μοναδική. Και εδώ το healthy το σαντουιτσάκι μου με το γουάζα που είναι... Το γουάζα, η γαλοπούλα και το κάνω τσακ, γιατί το βάζει στο αλουμινόχαρτο, παπαριάζει λίγο από τη γαλοπούλα και γίνεται εξαιρετικό σαντουιτσάκι σαν ψωμάκι. Αν θέλετε να σας πω σχετικά με το γουάζα πιο πολλά πράγματα, γράψτε μου από κάτω να σας πω που θα το βρείτε και τι και πώς. Η γαλοπούλα είναι Ισπανίας με λιγότερο αλάτι, απίθανη. Αυτά σχετικά με το έτσι mini lunch break και θα τα πούμε σε λιγάκι πάλι. Ζητώ συγγνώμη για τον ήχο, ζητώ συγγνώμη αν πιξελιάζει, γιατί έχουμε βγει για φαγητό στην Ερμιόνη. Λοιπόν, το outfit είναι αυτό. Birkenstock, το shorts αυτό το κοντό, το σαν μάμφιτ και το μπλουζάκι αυτό που σας έχω δείξει και στο Zara Hall. Έχουν φορεθεί όλα. Έχω πάρει και αυτό εδώ το ζακετάκι από τα παιδικά που σας έδειξα στο Zara Hall, το φουτεράκι, γιατί μπορεί να κρυώσω. Έχουμε έρθει λοιπόν στη μαγευτική Ερμιόνη, τη βλέπετε πίσω. Πάμε να φάμε στο Σπυραντρέα. Αυτά. Νάτι. Νάτι η φίλη μου. Το κορίτσι μου εδώ είναι και αγαπημένη μου ή αγαπημένη μου ξαδερφούλα, αλλά είναι και φίλη μας, γιατί κάνουμε παρέα με τα παιδιά, ανεξάρτητα από το ότι είμαστε ξαδέρφες με τη Μέρη. Γεια σας. Τι θα φάμε, Παναγιώτη?
Έχα μια ωραία σαλάτα σπιραντρέα με κοτόπουλο, φοβερή. Και το καλύτερο μπιφτέκι το γεμιστό παίζει. Είδατε πως σωστά πά. Ορίστε, δεν τα λέω μόνο εγώ, Μέρι. Συμφωνείς κι εσύ. Είναι το καλύτερο μαγαζί. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε. Αν έρθετε προς τον Αργολίδα. Είναι το. Ορίστε. Θα κλείσω τώρα να φάμε. Ζητώ συγγνώμη για τον ήχο και για την εικόνα, γιατί δεν είχα όλα τα συνεργά μαζί. Οπότε έχει τραβηχτεί με κινητό, ότι έχει τραβηχτεί από την όψινη έξοδο. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα, καλημέρα. Μια καινούργια μέρα διακοπών ξεκινάει. Με το μαγιουδάκι μου, το λόσωμο. Με το σορτσάκι μου, το ζάρα. Το αυτό. Με το κοψιματάκι, το κοντούλι. Το πολύ summer. Και σολ τσόκαρο πλαστικό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση. Είναι huge trend. Σολ πλαστικό τσόκαρο. Λοιπόν, και μετά το outfit, την παρουσίαση του outfit. Α, να πω και τον για τον νύχι. Να πω και για τον νύχι, ρε παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε. Νύχι nailed it. Γαλάζιο καταπληκτικό. The ultimate nail, vacay nail. Project Soma Scrunchy. Και έρχομαι τόσα χρόνια στο Πορτοχέλη και δεν ήξερα ότι υπάρχει μουσείο μελιού. Που είμαι φαν του μελιού, εντάξει. Δηλαδή, μπορεί και να είμαι ο Winnie the Pooh. Μπορεί και να είμαι. Μπορεί να ήταν εμπνευσμένο από μένα όλο αυτό το, αυτή η φιγούρα, η καρτουνένια των παιδικών. Μελίσια. Μουσείο μελιού και μουσείο λαδιού. Που εγώ είμαι huge fan και του μελιού και του λαδιού. Ίσως είναι δύο προϊόντα που δεν ζω χωρίς αυτά. Και λέω, αφού είμαστε διακοπές σε ένα μέρος που ερχόμαστε, ξαναερχόμαστε, ξαναερχόμαστε και το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι θα ανακαλύψεις κάτι καινούριο κάθε φορά. Τι ωραίο ήταν αυτό ως προσθήκη στις διακοπές αυτές που θα ανακαλύψουμε τελικά το καινούριο. Δεν είναι ευκαιρία, δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, πάμε να δούμε μουσείο μελιού. Απίθανο. Λοιπόν, αυτή η απίθανη θέα είναι η θέα από το μουσείο, από το χώρο του μουσείου που είναι οι ελιές τους κτλ. Βλέπει την κοιλάδα, είμαστε στην περιοχή του Κρανιδίου αυτή τη στιγμή, βλέπει την κοιλάδα. Από το Πορτοχέλη που είμαστε εμείς είναι maximum κάνει 20 λεπτό. Εδώ απίθανος χώρος. Και εδώ είναι ένας χώρος που κάνουν barbecue. Εδώ κάνουν barbecue. Εδώ κάθονται όταν κάνουν barbecue, γιατί κάνουν και τέτοια. Και κάνουν και aerial yoga, παιδιά, εδώ. Γεια σας! Το οποίο, κορίτσι, αυτό είναι πίσω από όλα αυτά, αλλά είναι και τρελή, καταπληκτική yoga instructor, number one. Θα μας κάνεις λίγο έξω στο πανί. Προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε κάτι, απλά κάτσαμε και κουνηθήκαμε. Σας είδα που κάνετε και νόμιζα ότι σας δείχνει η αδερφή μου, αλλά μόνη σας. Την παρακαλώ να έρθει στην Αθήνα να μας κάνει γιόγκα έστω μια φορά την εβδομάδα, γιατί κάνει εδώ γιόγκα το κορίτσι. Θα σας βάλω το Instagram να την βρείτε. Θα βάλω το Instagram εδώ της επιχείρησης αυτής, του μουσείου, του εδώ που πουλάνε τα μέλια, όλα αυτά. Τώρα θα δούμε μέλια. Μπορούμε να δοκιμάσουμε μέλια. Εννοείται. Ωραία, για να δούμε τι θα πάρουμε. Θα δοκιμάσετε και τις τέσσερις ποικιλίες που έχουμε. Τέλεια. Πάμε να δοκιμάσουμε μέλια. Κορίτσι εδώ. Μας ξέρει το Instagram. Βέβαια, σας ξέρω. Και μου λέει που σε ξέρω και τελικά το nailed it. Ορίστε. Και θέλει να έρθει να κάνει νύχια. Τέλειο. Τέλειο. Μακάρι να έρθει να ερχόμουν. Έχετε τη Σουζάνα. Η Σουζάνα, το κορίτσι μου. Κι άλλες έρχονται. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά το θυμάμαι τη Σουζάνα. Έχετε πολλές, ναι. Επίσης μας έταξε ότι μπορεί να έρχεται δύο φορές το μήνα να μας κάνει γιόγκα στην Αθήνα. Ναι, κάτι θα το προσπαθήσω. Μια να έχουμε και να κάνουμε και τη βόλτα. Να έχουμε και για τα νύχια. Ναι, και πηγαίνουμε να τρώμε μετά. Μετά τη γιόγκα θα πηγαίνουμε και για ένα καλό φαγητό. Πάμε να δοκιμάσουμε μέλια. Καλά, να πω στο σημείο αυτό ότι πέρα από μέλια έχει και λιποζάν από κερίθρα. Ναι, από κερί, μέλι, πρόπολη, τελείως φυσικό. Αυτό το ανοίγω. Ναι, βεβαίως θα το ανοίξω. Μαστίχα χείου. Πόπο, τέλειο. Θα πάρω οπωσδήποτε. Α, θα τρελαθώ. Έχει βαλσαμόλαδο. Έχουμε βαλσαμόλαδο. Έχουμε κεραλιφές που φτιάχνουμε. Κεραλιφές που είναι top, παιδιά, για όλα. Για εκζέματα, εγκάβματα, ξυδοδερμίες, τα πάντα. Θα είναι πάρα πολύ, ναι. Αυτή είναι η κεραλιφή. Για όσους ξέρετε τι είναι η κεραλιφή, καταλαβαίνετε πόσο wow είναι αυτό εδώ τώρα. Θέλει πιο λίγο, Ναταλία. Να έβαλα λίγο. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται πολύ. Γιατί είναι... Τέλειο. Είναι συμπληρωμένη και θέλει... Αλλά είναι πολύ ωραίο. Ναι, θέλει λίγο και απορροφάται γρήγορα από το δέρμα. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Λοιπόν. Σας δίνω μέλι χαρουπιάς που είναι και σπάνια ποικιλία. Και βγάζουμε εδώ στο κρανίδι. Εγώ και έχει πολύ ασβέστιο και σίδηρο. Είναι πολύ ιδιαίτερο και βγάζει μια γεύση μόκα το τέλειο. Καφέ. Εγώ που είμαι huge fan του μελιού, δεν έχω δοκιμάσει χαρουπιάς. Το πιστεύεις? Γιατί σου λέω, δεν το βρίσκεις εύκολα, ίσως γι' αυτό. Έχω τρελαθεί. Ορίστε. Μέρι.
Ναι, βγάζει λίγο μόκα. Εμένα έτσι μου λένε περισσότερο και το. Και θεωρώ και εγώ ότι βγάζει λίγο μόκα. Λίγο σαν καφέ. Ναι, ναι, ναι. Και λίγο ωραίο. Καπνιστό, μου λένε ναι, κάποιοι. Μέλιθο ρουπιά. Θέλω να δοκιμάσω. Να, πρέπει να το δείτε. Είναι παχύμελι. Πεθαίνω. Εγώ τρελαίνω για παχύμελι. Δηλαδή είναι παχύ και το χειμώνα γίνεται ακόμα πιο παχύ. Ναι. Γίνεται σαν κρέμα. Σαν το ελαττήσιο κάπως. Ναι, ναι, ναι. Γιατί παίρνω κατά καιρούς ελαττήσιο που μου άρεσε. Εντάξει, αλλά... εμείς δεν βγάζουμε εδώ στην περιοχή. Καταλαβαίνω. Δεν έχει έλατα. Αλλά είναι λίγο βαρύ του ελάττου. Ενώ όλα αυτά. Α, δες το και θα μου πεις. Ωραίο. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Ωραίο και δεν το είχα. Μέρι. Το έχουμε σπίτι, αλλά και μου αρέσει πάρα πολύ το δοκιμάσω και πάλι. Και αυτό βγάζει κάτι ιδιαίτερο. Ναι, έχει πολύ ιδιαίτερο. Δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι το αγαπημένο. Είναι και χαμηλότερο και γλυκαιμικό δείκτη. Αυτό ενισχύει γενικά το νοσοποιητικό. Τρελαίνομαι εγώ για αυτή την ενίσχυση του νοσοποιητικού, παιδιά. Γιατί έχει πολύ γύρι μέσα. Τώρα. Και γι' αυτό γίνεται και έτσι παχύ. Καλημέρα, μία ακόμα μέρα διακοπών ξεκινά και πάω να πάρω καφέ. Πάω να πάρω καφέ και τσάι, γιατί εγώ πίνω τσάι, δεν πίνω καφέ. Θα σας κάνω ένα επεισόδιο σχετικά με την αγάπη μου για το τσάι και με τις ποικιλίες της exclusive τσαγιού που ανακαλύπτω συνέχεια, γιατί τρελαίνομαι για τσάι, ειδικά πράσινο, αρωματικό κτλ. Και με αφορμή αυτή τη βόλτα μου για τον καφέ και το τσάι, σας δείχνω το λιμάνι του Πορτοχελίου. Αυτό είναι το λιμάνι του Πορτοχελίου. Εδώ απέναντι, εδώ με τις ελιές, είναι το εστιατοριάκι που κάτσαμε χθες το βράδυ και φάγαμε, ο Υπόκαμπος. Αυτό εδώ. Αλλά δεν τράβηξα πλάνα γιατί δεν είχε καλό φωτισμό και δεν θα φαίνονταν καλά, οπότε δεν είχε κανένα νόημα απολύτως. Φτάσαμε στην παραλία. Εδώ με ένα από τα αγαπημένα μου μαγιό του φετινού καλοκαιριού, θα σας βάλω εδώ το Instagram για να μπορείτε να το βρείτε. Το οποίο εντάξει δεν το έχω βγάλει από πάνω μου, αυτό και άλλα 2-3 ήταν τα... υπερ top, φυσικά υπερλάτρεψα και όλα αυτά που σας έδειξα στο vlog με τα μαγιό από το Άσος, θα σας βάλω εδώ σχετικό παραπεμπτικό, αλλά αυτό είναι από τα πολύ 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 αγαπημένα μου, μπείτε να τσεκάρετε γενικά αυτό το brand. Λοιπόν, κάνω μίνι διάλειμμα από βουτιές και κολυμπιά για να σας δείξω τις νέες ανακαλύψεις του φετινού καλοκαιριού όσον αφορά στην αντιλιακή προστασία αλλά και στο μαύρισμα, γιατί εγώ αγαπώ και μαύρισμα, αγαπώ και προστασία αντιλιακή, αλλά και μαύρισματάκι, το ξέρετε ότι είμαι fan του. Έτσι, dark skin. Λοιπόν, φέτος ανακάλυψα το brand Lauta. Είναι απίθανο. Εγώ έχω πάρει τη γεύση Σίκο, γεύση μυρωδιά, τη μυρωδιά Σίκο, αλλά έχει και μαστιχάκι κακάο. Εγώ προτίμησα αυτό όπως τα μύρισα όταν πήγα να το αγοράσω, γιατί μου άρεσε περισσότερο. Για την ακρίβεια, να πω την αλήθεια, ότι το Sun Mist μου το πήρε δώρο η καλύτερη μου φίλη. Μου το πήρε δώρο. Αλλά... έχει 30 δείκτη προστασίας, ρε παιδιά. Και εγώ είμαι μαύρη ήδη. Οπότε λέω, ναι, οκ, okay, όταν έχει δυνατό ήλιο αυτό, αλλά μετά την πήγα και βρήκα μόνη μου, όταν δεν έχει πολύ δυνατό ήλιο, ή όταν έχεις βάλει λίγο στην αρχή του μπάνιου αυτό, λίγο πιο μετά, μετά την πρώτη βουτιά. Αυτό. 6 δείκτη, λαδάκι, όχι mist, body oil, γιατί φαίνεσαι έτσι και glossy, αλλά τρεβάς και ό,τι ακτίνες ηλίου μπορείς να τραβήξεις. Αυτά λοιπόν είναι τα new entries. Γενικότερα εγώ πριν τα ανακαλύψω αυτά που ανακαλύφθηκαν κάπου μέσα Ιουλίου, ήξερα το brand αλλά δεν τα είχα δοκιμάσει. Ήμουν και είμαι ακόμα, εντάξει, fan Lancaster. Δηλαδή θα παίξω Lauta, που τώρα έχω κολλήσει με το Lauta και Lauta βάζω μόνο, αλλά το νεσέσέρ μου στην αρχή του καλοκαιριού έχει πάντα μέσα Lancaster, όπου έχει το σπρέι για το πρόσωπο και έχω αντίστοιχο σπρέι για το σώμα, το οποίο είναι πάρα πολύ το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό, γιατί δεν χρειάζεται να λύφεσαι, κάνεις ένα και τελείωσε, και φυσικά λάδι με 30, γιατί όπως σας είπα αρχή του καλοκαιριού 30 χρειάζεται, τέλος του καλοκαιριού 6. Λοιπόν, πάω να λυφτώ, να βουτήξω και να κάνουμε SAP.
Ένα από τα πιο ωραία και ιδηλιακά μέρη για να επισκεφθεί κανείς αν έρθει στο Πόρτο Χέλι είναι ο Άγιος Εμιλιανός. Αυτό είναι το εγκλησάκι. Θα ανέβουμε σε λίγο να το δούμε. Αυτό. Και από πίσω είναι όλο ωραίες βίλες και ιδιωτικές παραλίες. Τώρα θα μου πεις ιδιωτικές παραλίες δεν βολεύει πολύ γιατί οι υπόλοιποι εμείς που θέλουμε να κάνουμε μπάνιο που θα κάνουμε μπάνιο. Αλλά και τι να κάνεις. Πίσω μου είναι η Ίδρακα από εκεί και από την αποδό μεριά πίσω μου είναι οι Σπέτσες και ο Άγιος Εμιλιανός. Νομίζω είναι το πιο ωραίο κλεισάκι. Για πάμε να το δούμε. Ντάπια, παλιό λιμάνι. Θα σας κάνω ένα αναλυτικό vlog, σπετσόρ μου. Το έχετε ζητήσει, αλλά δεν έχω προλάβει. Θα πάω να νοικιάσω μια γουρούνα και θα τις γυρίσω όλες. Και θα σας τα δείξω όλα. Γιατί έχω σχεδόν μεγαλώσει εδώ. Έχουμε το εξοχικό πάρα πολύ μικρό όταν ήμουνα. Οπότε ξέρω πολύ καλά την περιοχή. Οπότε πρέπει να γίνει ένα vlog σπετσόρ. Και σωστά μου το ζητάτε και θα έρθει σύντομα. Αλλά και εδώ δεν είναι πάρα πολύ ωραία και εδώ. Και κάπως ο αέρας μας έφερε στο λιμανάκι στη Χινίτσα. Στη Χινίτσα είμαστε και τόσες μέρες. Αλλά πού? Συνήθως κάναμε μπάνιο στο νησάκι αυτό από πίσω. Σήμερα επειδή είχε αέρα, ήρθαμε στη Χινίτσα, που είναι ένας πολύ μεγάλος κόλπος, πολύ κλειστός, που συνήθως δεν τον πιάνει ο αέρας. Οπότε, αν κάποιος επισκεφτεί το Πόρτο Χέλι, εδώ είναι το σωστό μέρος, παιδιά. Εδώ είναι το σωστό μέρος γιατί εδώ συνήθως δεν έχει αέρα, δεν έχει κύμα, έχει γαλαζοπράσινα νερά, κολυμπάς πέρα εδώ θα είναι τεράστιο, αλλά κλειστό, οπότε είναι σαν φυσική πισίνα και μπορείς να κάνεις τα κολύμπια στο ωραία, τις απλωτές στο τέλεια. Σήμερα έχουν φύγει οι περισσότεροι, έχουν γυρίσει Αθήνα, οπότε έχουμε άπλετο χώρο να κολυμπήσουμε και να κάνουμε εδώ τα ωραία μας, γιατί τόσες μέρες είχε πάρα πολύ σκάφος και ήταν λίγο δύσκολο το κολύμπι. Ένα ακόμα tip για την περιοχή είναι αυτό εδώ το ταβερνάκι. Η ταβέρνα της γιαγιάς λέγεται, είναι πάνω στο κύμα, έχει και μια σκαλίτσα που βέφτισε και κατευθείαν να μάθει στη θάλασσα από εκεί. Τα νερά εκεί έξω είναι ακόμη πιο ωραία, είναι τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που λόγω καιρού φτάσαμε σε αυτό το λιμανάκι και είχα την ευκαιρία να σας το δείξω. Αυτό, τέλειο, ιδηλιακό. Έχουν γίνει γάμοι, πάρτις. Είναι super location εδώ στο Πόρτο Χέλι. Και κάπως έτσι λέω να σας αποχαιρετήσω, γιατί και εμείς σε λίγο μετά από αυτή τη βουτιά θα μαζέψουμε τα πραγματάκια μας να γυρίσουμε στην Αθήνα. Τι να κάνουμε, μας περιμένει και ένα Nailed It. Πρέπει να γυρίσουμε, να δούμε τι γίνεται. Οπότε θα επανέλθω σύντομα, προφανώς με επεισόδιο Nailed It. Γιατί δυναμικό comeback στη δουλειά, παιδιά, δεν πειράζει. Οι εναλλαγές είναι ωραίες στη ζωή. Όπως ξέρετε, εμένα μ' αρέσουν οι σύντομες αλλά συχνές αποδράσεις, ώστε να μην βαριόμαστε, να αλλάζουμε παραστάσεις. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που θα γυρίσω στο μαγαζάκι μου και σε όλες εσάς και θα σας δω που μου λείψατε, σας έλειψα και θα περάσουμε ωραίο χρόνο ποιοτικό μαζί. Αυτά. Έφτασε στο τέλος του αυτό το τριήμερο διακοπών. Έφτασε στο τέλος του και αυτό το vlog. Σας φιλώ, σας αγαπώ, για ακόμη μια φορά ήταν η καλύτερη παρέα από όλες. Κάντε like, κάντε subscribe, πατήστε κουδουνάκι γιατί έρχονται πολλά βιντεάκια. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα, έρχεται content ανανεωμένο, εμπλουτισμένο. Θα μπούμε πολύ δυναμικά στη νέα σεζόν, σας το υπόσχομαι. Φιλάκια πολλά, βρείτε με και στο Instagram να τα λέμε πιο άμεσα όπως τα λέμε. Κάντε μου τα σχόλιά σας, πείτε μου αν σας άρεσε το vlog αυτό. Φιλάκια πολλά, πάω να κάνω βουτιά. Baby, I'm not